Γκί Ντεμπόρ, σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεάματος. Παρίσι, Φεβρουάριος-Απρίλιος 1988. Μετάφραση Πάνος Τσαχαγίας. Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος. Η σπουδαιότερη μεταβολή σε όσα μεσολάβησαν τα τελευταία 20 χρόνια έγκυται στην ίδια τη διάρκεια του θεάματος. Αυτή η σπουδαιότητα δεν απορρέει από την τελειοποίηση του εξοπλισμού του όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας, που είχε ήδη φτάσει στο παρελθόν σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, αλλά σχετίζεται απλούστατα με το γεγονός ότι η θεαματική κυριαρχία κατόρθωσε να γαλουχίσει μια γενιά υποταγμένη στους νόμους της. Οι εξαιρετικά πρωτόγνωρες συνθήκες, μέσα στις οποίες έζησε στην πραγματικότητα αυτή η γενιά, στο σύνολό της, αποτελούν μια πιστή και επαρκή σύνοψη όσων απαγορεύει στο εξής το θέαμα, αλλά και όσων επιτρέπει. Τέσσερα. Στο καθαρά θεωρητικό επίπεδο, δεν θα χρειαστεί να προσθέσω σε όσα είχα διατυπώσει παλαιότερα παρά μία μόνο λεπτομέρεια που οδηγεί όμως μακριά. Στα 1967 διέκρινα δύο αλληλοδιάδοχες και ανταγωνιστικές μορφές της θεαματικής εξουσίας. Τη συγκεντρωμένη και τη διάχυτη. Τόσο η μια, όσο και η άλλη, πλανούνταν πάνω από την πραγματική κοινωνία σαν ο σκοπός και η πλάνη της. Η πρώτη, προβάλλοντας την ιδεολογία που συνοψιζόταν σε μια δικτατορική προσωπικότητα, είχε συνοδεύσει την ολοκληρωτική αντεπανάσταση, τόσο την ναζιστική όσο και τη σταλινική. Η δεύτερη, παρακινώντας τους μισθωτούς να κάνουν ελεύθερα την εκλογή τους, ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία καινούριων εμπορευμάτων που έρχονταν αντιμέτωπα, αντιπροσώπευε την αμερικανοποίηση του κόσμου, η οποία, αν και επίφοβη από ορισμένες απόψεις, έθελγε τις χώρες όπου είχαν καταφέρει να διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις συνθήκες αστικής δημοκρατίας παραδοσιακού τύπου. Από τότε συστάθηκε μια τρίτη μορφή με τον ορθολογισμένο συνδυασμό των δύο προηγούμενων και πάνω στη γενική βάση της νίκης εκείνης της μορφής που αποδείχτηκε ισχυρότερη, δηλαδή της διάχυτης. Πρόκειται για το ενσωματωμένο θεαματικό που, στο εξής, τίνει να επιβληθεί παγκοσμίως. Η πρωτοκαθεδρία που κατήχαν η Ρωσία και η Γερμανία στο σχηματισμό του συγκεντρωμένου θεαματικού και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο σχηματισμό του διάχυτου θεαματικού φαίνεται ότι ανήκει στη Γαλλία και την Ιταλία όσον αφορά την εγκαθίδρυση του ενσωματωμένου θεαματικού χάρη στη συγκυρία μια σειράς κοινών ιστορικών παραγόντων. Σημαίνων ρόλος των σταλινικών κομμάτων και συνδικάτων στην πολιτική και πνευματική ζωή, μη ισχυρή δημοκρατική παράδοση, μακρόχρονη μονοπόληση της εξουσίας από ένα και μοναδικό κυβερνών κόμμα, αναγκαιότητα απαλλαγής από μια επαναστατική αμφισβήτηση που έκανε την εμφάνισή της εντελώς αναπάντεχα. Το ενσωματωμένο θεαματικό εκδηλώνεται ταυτόχρονα σαν συγκεντρωμένο και σαν διάχυτο. Και μετά από αυτή την καρποφόρο ενοποίηση, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει σε μεγαλύτερη έκταση τόσο τη μια όσο και την άλλη ιδιότητα. Ο προγενέστερος τρόπος εφαρμογής τους άλλαξε κατά πολύ. Όσον αφορά τη συγκεντρωμένη πλευρά, το διευθυντικό κέντρο έχει γίνει τώρα αθέατο. Ποτέ πια δεν τοποθετείται σε αυτό ένας γνωστός ηγέτης ή μια ξεκάθαρη ιδεολογία. Και όσον αφορά τη διάχυτη πλευρά, η θεαματική επιρροή ποτέ δεν είχε σημαδέψει σε τέτοιο βαθμό το σύνολο σχεδόν των συμπεριφορών και των αντικειμένων που παράγονται κοινωνικά. Διότι, σε τελευταία ανάλυση, η σημασία του ενσωματωμένου θεαματικού είναι ότι ενσωματώθηκε στην πραγματικότητα ενώ μάλιστα μιλούσε για αυτήν. Και ότι, καθώς μιλούσε για αυτήν, την ανοικοδομούσε.
έτσι ώστε αυτή η πραγματικότητα να μην στέκει τώρα πια αντίκριτου σαν κάτι ξένο. Όταν το θεαματικό ήταν συγκεντρωμένο, του ξέφευγε το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας της κοινωνίας. Όταν ήταν διάχυτο, ένα μικρό μέρος και σήμερα τίποτα. Το θέαμα εισχώρησε σε κάθε πραγματικότητα ακτινοβολώντας την. Όπως εύκολα μπορούσε κανείς να προβλέψει στη θεωρία, η πρακτική εμπειρία της ξέφρενης ικανοποίησης των επιθυμιών του εμπορευματικού λόγου απέδειξε γρήγορα και δίχως καμιά εξαίρεση ότι το γίγνεσθε κόσμος της πλαστοποίησης ήταν επίσης γίγνεσθε πλαστοποίηση του κόσμου. Εκτός από μια κληρονομιά που παραμένει σημαντική αλλά είναι καταδικασμένη να φθήνει συνεχώς από βιβλία και παλιά κτίρια, τα οποία άλλωστε όλο και συχνότερα επιλέγονται και τοποθετούνται σε προοπτική ανάλογα με τα ωφέλη του θεάματος, δεν υπάρχει πια τίποτα τόσο στην κουλτούρα όσο και στη φύση που να μην έχει αλλοιωθεί και μολυνθεί σύμφωνα με τα μέσα και τα συμφέροντα της σύγχρονης βιομηχανίας. Ακόμα και η γενετική έχει γίνει απόλυτα προσιτή στις κυρίαρχες δυνάμεις της κοινωνίας. Η διακυβέρνηση του θεάματος, η οποία κατέχει στις μέρες μας όλα τα μέσα νόθευσης του συνόλου τόσο της παραγωγής όσο και της αντίληψης, είναι απόλυτος κύριος των αναμνήσεων, όπως είναι ανεξέλεκτος κύριος των σχεδίων που διαμορφώνουν το απότερο μέλλον. Κυριαρχεί απόλυτα παντού. Εκτελεί τις ετιμιγορίες στις οποίες καταλήγει έπειτα από συνοπτική διαδικασία. Σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να δεις να ξεπροβάλλει ξαφνικά με μια καρναβαλίστικη ηλαρότητα μια παροδία του τέλους της διαίρεσης της εργασίας. Και μάλιστα πάνω στην καταλληλότερη στιγμή, μιας και συμπίπτει με τη γενική κίνηση εξαφάνισης κάθε αληθινής αυθεντίας. Έτσι μπορείς να δεις ένα χρηματιστή να τραγουδάει, ένα δικηγόρο να γίνεται καταδότης της αστυνομίας, ένα φούρναρι να εκθέτει τις λογοτεχνικές του προτιμήσεις, έναν ηθοποιό να κυβερνά, ένα μάγειρο να φιλοσοφεί πάνω στις στιγμές ψησίματος σαν ορόσημα στην παγκόσμια ιστορία. Καθένας μπορεί να ξεπροβάλλει μέσα στο θέαμα προκειμένου να επιδοθεί δημόσια ή καμιά φορά να αφοσιωθεί κρυφά σε μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα σε σχέση με την ειδικότητα χάρη στην οποία είχε γίνει αρχικά γνωστός. Εκεί όπου η κατοχή κύρους στο χώρο των μέσων επικοινωνίας έχει λάβει απείρως μεγαλύτερη σπουδαιότητα από την αξία αυτού που είσαι ικανός να κάνεις πραγματικά, είναι φυσικό αυτό το κύρος να μεταβιβάζεται εύκολα και να παρέχει το δικαίωμα να λάμψεις με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε αλλού. Το πιο σύνηθες είναι τα επιταχυνόμενα αυτά σωματίδια στο χώρο των μέσων επικοινωνίας να συνεχίζουν την απλή τροχιά τους μέσα στο πλαίσιο του επίσημα εγγυημένου αξιοθαύμαστου. Αλλά συμβαίνει επίσης αυτή η μετάβαση από θέση σε θέση στο χώρο των μέσων επικοινωνίας να αποτελεί το προκάλημα πολλών επιχειρήσεων επισήμως ανεξάρτητων αλλά στην πραγματικότητα κρυφά συνδεδεμένων διαμέσου διαφόρων δικτύων επί τούτου. Έτσι ώστε μερικές φορές η κοινωνική διαίρεση της εργασίας καθώς και η αλληλεγγύη που μπορεί εύκολα να προβλεφθεί από τη λειτουργία της επανεμφανίζεται κάτω από εντελώς νέες μορφές. Λόγου χάρη, προκειμένου να προετοιμάσεις μια δολοφονία, μπορείς πλέον να δημοσιεύσεις ένα μυθιστόρημα. Τα χαριτωμένα αυτά παραδείγματα υπονοούν επίσης ότι δεν μπορείς πια να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν όσον αφορά το επάγγελμά του. Αλλά η υπέρτατη φιλοδοξία του ενσωματωμένου θεαματικού είναι επιπλέον να γίνουν οι μυστικοί πράκτορες επαναστάτες και οι επαναστάτες μυστικοί πράκτορες. Η κοινωνία που έχει εξυγχρονιστεί έως το στάδιο του ενσωματωμένου θεαματικού χαρακτηρίζεται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα πέντε κύριων γνωρισμάτων, που είναι η αδιάκοπη τεχνολογική ανανέωση, η κρατικο-οικονομική συγχώνευση, το γενικευμένο μυστικό, το ψεύτικο που δεν επιδέχεται αντίρρηση και ένα διαρκές παρόν. Η κίνηση τεχνολογικής ανανέωσης διαρκεί εδώ και πολύ καιρό,
και είναι συνιστόσα της καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία ενίοτε ονομάζεται βιομηχανική ή μεταβιομηχανική. Αλλά από τότε που δέχτηκε την πιο πρόσφατη επιταχύνσή της, την επαύριο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ισχυροποιεί ακόμα καλύτερα τη θεαματική εξουσία, εφόσον διαμέσου αυτής της κίνησης καθένας αποκαλύπτεται ολοκληρωτικά παραδομένος στο σύνολο των ειδικών, των υπολογισμών τους και των εκτιμήσεών τους που πάντοτε βασίζονται σε αυτούς τους υπολογισμούς. Η κρατικο-οικονομική συγχώνευση είναι η πιο έκδηλη τάση αυτού του αιώνα και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον έγινε η κινητήρια δύναμη της πρόσφατης οικονομικής ανάπτυξης. Η σύναψη αμυντικής και επιθετικής συμμαχίας ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις, την οικονομία και το κράτος, τους εξασφάλισε τα μεγαλύτερα κοινά ωφέλη σε όλους τους τομείς. Μπορούμε να πούμε για κάθε μια ότι ορίζει την άλλη. Είναι παράλογο να τις αντιπαραθέτουμε ή να διακρίνουμε τη λογική και τον παραλογισμό τους. Η ένωση αυτή αποδείχτηκε εξαιρετικά ευνοϊκή ως προς την επέκταση της θεαματικής κυριαρχίας, η οποία για την ακρίβεια από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της δεν ήταν τίποτε διαφορετικό. Τα τρία τελευταία γνωρίσματα απορρέουν άμεσα από αυτήν την κυριαρχία στο ενσωματωμένο της στάδιο. Το γενικευμένο μυστικό κρύβεται πίσω από το θέαμα σαν το καθοριστικό συμπλήρωμα όσων αφήνει να φανούν και, αν δούμε τα πράγματα σε βάθος, σαν η σημαντικότερη λειτουργία του. Και μόνο το γεγονός ότι δεν επιδέχεται πλέον αντίρρηση προσέδωσε στο ψεύτικο μια εντελώς καινούργια ποιότητα. Ταυτόχρονα, το αληθινό έπαψε να υφίσταται σχεδόν παντού ή, στην καλύτερη περίπτωση, υποβαθμίστηκε στο επίπεδο μιας υπόθεσης που δεν μπορεί ποτέ να αποδειχτεί. Το ψεύτικο που δεν επιδέχεται αντίρρηση κατάφερε να εξαλείψει την κοινή γνώμη, η οποία αρχικά δεν ήταν σε θέση να γίνει ακουστή και στη συνέχεια πολύ γρήγορα απλώς να διαμορφωθεί. Κάτι τέτοιο επιφέρει προφανώς σημαντικές συνέπειες στην πολιτική, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τη δικαιοσύνη, την καλλιτεχνική γνώση. Η οικοδόμηση ενός παρόντος, όπου η ίδια η μόδα, από τα ρούχα μέχρι τους τραγουδιστές, είναι παγιωμένη, που θέλει να ξεχάσει το παρελθόν και δεν δίνει πια την εντύπωση ότι πιστεύει σε κάποιο μέλλον, επιτεύχθηκε διαμέσου της αδιάκοπης ανακύκλωσης της πληροφόρησης, η οποία επανέρχεται συνέχεια σε έναν πολύ περιορισμένο κατάλογο με τις ίδιες ασημαντότητες που αναγγέλλονται με ενθουσιασμό σαν σημαντικά νέα. Ενώ τα πραγματικά σημαντικά νέα, σχετικά με όσα αλλάζουν ουσιαστικά, κάνουν σπάνια την εμφάνισή τους με δειλά σκυρτήματα. Αφορούν πάντα την καταδίκη που φαίνεται να έχει απαγγείλει τούτος ο κόσμος ενάντια στην ύπαρξή του, της φάσης της προγραμματισμένης αυτοκαταστροφής του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος.